δίσκος υπτάμενος κατέβηκε σαν ουφό και βγήκαν δύο εξωγήινοι με ένα σκύλο γκουφό. Μας ήρθαν απ' τον Άρη ένα πλανήτη μαγικό. Μονάχα ο Τιν Κικέτη γνωρίζανε το μυστικό. Φίλοι απ' τον Άρη δυο ναυαγοί πάνω στη γη. Φίλοι απ' τον Άρη καινούργια αρχίζουνε ζωή. Καινούργια αρχίζουνε ζωή. Ναι, καινούργια αρχίζουνε ζωή. Μερικές φορές είμαι τόσο αφηρημένος που ξεχνάω ότι βρίσκομαι στη γη. Εμείς οι Αριανοί μοιάζουμε λίγο με εσάς, μα διαφέρουμε σε πάρα πολλά σημεία. Στις δραστηριότητές μας, ακόμα και στα σπορ, όπως το τένις. Αχρηστεύσαμε τις ρακέτες για να μην χάνουμε χρόνο τρέχοντας ολόγυρα. Εξάλλου! Ω, μα νομίζω πως έρχεται ο Άντι. Έχουμε αγώνα σήμερα. Ελάτε λοιπόν κι εσείς μαζί μας να δείτε πως παίζουν τένις οι Αριανοί. Πού να πάρει, πάλι τελείωσε η μπαταρία. Νομίζω πως δεν θα μπορέσουμε να παίξουμε τένις, θείε Μάρτιν. Ανοησίες, Άντι. Άμα έχεις μυαλό, μη φοβάσαι τίποτα. Αχα! Βλέπεις, Άντι, το έξυπνο μυαλό κάνει πάντα θαύματα. Αν διαθέτει και εξωγήινες κεραίες. Τέλος πάντων, ώρα να πηγαίνουμε. Γεια σου, Μπραντ. Γεια σου, φιλαράκο. Εσύ φταίς που μας πήραν η είδηση. Άντε, πάμε. Είναι δίκαιο, εσύ χρησιμοποιείς και τις δυο κεραίες σου, ενώ εγώ έχω μόνο μία. Καλά, μην παραπονιέσαι. Μπορώ να σε νικήσω και με μια κεραία κατεβασμένη, μικρούλη μου. Κάτι πολύ περίεργο συμβαίνει με τον Άντι και το θείο του. Πρέπει να το ανακαλύψουμε, λοιπόν. Ωραία βολή, θείε Μάρτιν! Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Φύγαμε! Το άκουσες αυτό, θείε Μάρτιν? Κάνε κάτι κι εσύ. Μη βασίζεσαι Άντι σε μένα για όλα. Θα κοιτάξω με τις ακτίνες χ. Αχα, το ήξερα. Τώρα θα πρέπει να εξαφανιστώ. Μα αυτό είναι απίστευτο! Λοιπόν, Άντι, ποιος ήτανε? Ας το ξεχάσουμε καλύτερα. Εμπρός τότε, ας παίξουμε! Η σειρά σου! Συγγνώμη, θείε Μάρτιν. Ξαφνικά αισθάνθηκα μια αδυναμία. Δεν φταίσαι εσύ, Άντι. Ο Άρης βρίσκεται τώρα σε μια δυσμενή γωνία σε σχέση με τη γη. Έτσι χάνουμε τις υπερφυσικές δυνάμεις μας. Για λίγο. Και πώς θα το εξηγήσω αυτό στο γιατρό? Γιατρό? Ποιο γιατρό? Το γιατρό του σχολείου. Θα εξετάσει όλους τους μαθητές για προληπτικούς λόγους. Σοβαρά? Εσένα δεν πρέπει να σε εξετάσει? Γιατί όχι? Γιατί όχι? Πόσος είναι ο σφιγμός σου? Είναι κάπως γρήγορος τώρα. 3,5 χτυπήματα το λεπτό. Και αυτό γιατί παίζαμε τένις τόση ώρα. Μάλιστα. Και πόση πίεση έχεις? Πόση πίεση?
Μα εμείς οι Αριανοί δεν έχουμε πίεση. Μη μου το λες. Και τι χρώμα είναι το αίμα σου? Χρώμα? Ανοιχτό πράσινο φυσικά. Ω, κατάλαβα τι εννοείς, θεία Μάρτιν. Αν με εξετάσει ο γιατρός του σχολείου... Σύντομα θα ξέρουν όλοι πως δεν είσαι αληθινός γήινος. Χίλιοι γαλαξίες! Μην ανησυχείς, Άντι, σίγουρα κάτι θα σκεφτούμε. Μα νομίζω τελικά πως μπορείς να τα βγάλεις πέρα και μόνος σου. Ουφ, να πάει! Γεια σου, Άκη! Σου λείψαμε! Μπαμπά, εγώ είμαι! Ποτέ μην εμφανίζεσαι έτσι ξαφνικά. Θα σου κάνω καμιά λαβή καράτε και θα πας από εκεί που ήρθες, κατάλαβες? Λυπάμαι πολύ, μπαμπάκα. Ήθελα, ξέρεις, να σου πω τι ανακάλυψα. Αργότερα, παιδί μου, αργότερα. Δεν βλέπεις πως τώρα συλλέγω στοιχεία για αυτούς τους ύποπτους τύπους στο πάνω πάτωμα? Από τότε που εμφανίστηκε αυτός ο Μάρτιν, η γυναίκα μου, η Λορελάη, μου φέρεται πάρα πολύ ψυχρά. Ναι, και ο Άντι χάλασε το αίσθημα που είχα εγώ με την Κέτη. Μα τώρα πια τους έχουμε στο χέρι, η μπαμπάκα. Μπα. Ο, πρόσεξε, πριν από λίγο παίξανε τένις. Μα όλος ο κόσμος παίζει τένις, παιδί μου. Χωρίς να κρατά ρακέτες. Τυπούσανε την μπάλα με μικρές φωτεινές ηλεκτρικές κεραίες που βγαίνανε από το κεφάλι τους. Σαν είμαι η επαγγελματίας ιδιωτικός detective, αισθάνομαι πως είναι καθήκον μου να λύσω αυτό το μυστήριο. Κύριε Μάρτιν, ο κύριος Μπρένον ήρθε πάλι για να σου κάνει επίσκεψη. Μην τον αφήνεις να περιμένεις την πόρτα. Πέρασε τον μέσα. Α, κύριε Μπρένον. Πόσο χαίρομαι που σας ξαναβλέπω! Μην αρχίσεις πάλι τις ψεύτικες ευγένειες! Τι είναι εκεί μέσα? Τίποτα που θα σας ενδιαφέρε! Κάνε στην άκρη! Θα πάω να δω! Δεν θέλω σχόλια, ε! Ούτε από σένα, παλιό χιμπατζή! Πρέπει να το παραδεχτείς, Κέτι, ο θείος Μάρτιν έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά σχεδιάζοντας αυτό το εργαστήριο. Είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει παρομοιότητα στον κόσμο. Από μέσα έχει ύψος 3 πατώματα και απ' έξω 3 μέτρα. Και εδώ υπάρχει ό,τι χρειάζομαι για να εμποδίσω τον γιατρό του σχολείου να ανακαλύψει ότι είμαι ένας Αριανός. Όχι, είσαι τυχερός. Έχεις δίκιο. Τα σκυλιά από τον Άρη δεν είναι αναγκασμένα να εξεταστούν από τον γιατρό του σχολείου. 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 Μου φαίνεται πως έπαθε κάποια βλάβη. Δεν νομίζω πως θα ξεγελάσεις κανένα με αυτό το ρομπότ, Άντι. Ειδικά μάλιστα τον γιατρό του σχολείου. Αλήθεια, και γιατί όχι? Να σου πω, πρώτα απ' όλα δεν είναι τόσο νοστιμούλης όσο εσύ. Αλήθεια, βρίσκεις? Και δεύτερον, του φαίνονται μερικές βίδες. Κέτι! Θεία Μάρτιν! Άντι! Μα πού πήγανε όλοι τους? Γεια σου, θεία Τιμ! Γεια σου, Άντι! Τι γίνεται, κρυωμένος είσαι? Όχι, βέβαια, οι Αριανοί δεν κρυολογούνε. Πού είναι θείος σου, ο Μάρτιν? Έπρεπε να πάει στο πανεπιστήμιο για να ελέγξει τα μέτρα του δημοσκόπου που έπρεπε. Ηρέμησε, Άντι. Μα γιατί κάνεις έτσι? Σταμάτα! Άντι! Μα τι σου συμβαίνει, παιδί μου? Τι? Άντι! Άντι! Ηρέμησε! Ηρέμησε! Μα τι γίνεται εδώ πέρα, Άντι, παιδί μου? Σου το είπα πως θα τα ανακαλύπτανε, Άντι. Αλήθεια? Για να ρωτήσουμε. Νόμιζες πως ήμουν εγώ, έτσι, δεν είναι? Αστείευεσαι? Αυτό το χαζοκατασκιάβασμα δεν θα ξεγελούσε ούτε ένα μικρό παιδί. Πολύ αστείο. Γιατί,
Γιατί δεν λέτε και στο θείο σας, τον Τιμ, τι συμβαίνει εδώ? Κοίταξε, θεία Τιμ, συμβαίνει το εξής. Κάθε χρόνο πρέπει να μας εξετάζει ο γιατρός του σχολείου μας και... Άντι! Ο Άντι δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο, Μπραντ. Μα πρέπει να έρθει. Σήμερα θα μας εξετάσει ο γιατρός του σχολείου. Ο Άντι δεν μπορεί να δει σήμερα το γιατρό. Γιατί όχι? Είναι πάρα πολύ άρρωστος. Παμπά, πολύ περίεργα μου φαίνονται όλα αυτά. Πώς ήξερα που κρυβόμουν? Και ο θείος Μάρτιν είπε να τακτοποιήσω μόνος μου το ζήτημα. Όσο ο θείος σου κάνει επιστημονικές έρευνες, εγώ έχω την ευθύνη σας. Θα μείνει στο σπίτι οπωσδήποτε. Καλά, τέλος πάντων. Αυτά τα χέρια είναι φωνικά όπλα. Με συγχωρείς, γλυκούλη μου. Να μη με λες γλυκούλη σου. Το πρωινό μου. Σε ευχαριστώ, Λορελάι, γλυκιά μου. Πώς? Μα γλυκούλη μου, αυτό δεν είναι... Τώρα θα μπορέσω να μάθω την αλήθεια για αυτούς τους μασκαράδες. Γεια σου, Άντι. Άντι, ο θεατήμ. Χαίρετε, ωραία μου, δεσποινής. Άκουσα πως ο Άντι είναι λίγο αδιάθετος. Η Λορελάι έφτιαξε λίγο φαγητό για να αναρρώσει γρήγορα. Πίσω! Πίσω, βάλε το σκέπασμα, το σκέπασμα, το σκέπασμα, χόντρο κέφαλε! Δεν είναι πρωινό αυτό που πήρες, γλυκούλη μου? Μη με λες γλυκούλη σου! Εμπρός! Γεια σας, γιατρέ! Τι είναι αυτά που έμαθα πως ο Άντι δεν μπορεί να έρθει σήμερα στο σχολείο του? Ναι, γιατρέ, όπως τα ακούσατε, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν ξέρω κι εγώ τι θα πάθει όποιος τον πλησιάσει για να δει τι έχει. Τι μου λέτε? Παίρνω τα απαραίτητα και έρχομαι εκεί αμέσως. Ωραία, γιατρέ, θα σας περιμένουμε. Όχι, όχι, γιατρέ, μην έρθετε. Μην το κάνετε αυτό, γιατρέ, γιατρέ, γιατρέ. Ορίστε, τώρα ο γιατρός του σχολείου δεν θα καταλάβει τη διαφορά. Εσύ τι λες, Όκι? Τηλεφωνήτρια, πήρατε τον υπεραστικό αριθμό που σας ζήτησα? Τι? Γεια σου, Μάρτιν. Πρέπει να γυρίσεις στο σπίτι γρήγορα. Είναι για τον Άντι. Ξέρεις, για την υπόθεση του γιατρού στο σχολείο, δυστυχώς ο γιατρός έρχεται εδώ στο σπίτι για να τον εξετάσει. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Τι προτείνεις να κάνουμε? Κοίταξε, για αρχή θα σου έλεγα να κλείσεις το τηλέφωνο. Συγγνώμη που άργησα. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Ο γιατρός μπορεί να βρίσκεται κιόλας στο δρόμο. Ας κοιτάξουμε λοιπόν που βρίσκεται τώρα. Ώρα για λίγα αριανά αστιάκια. Ορίστε μας τώρα. Τρελάθηκαν όλα τα κουμπιά του αυτοκινήτου μου. Πώς θα μπορέσω να επισκεφτώ το καημένο το άρρωστο αγοράκι? Μην ανησυχείτε, γιατρέ. Ο Άντι είναι μια χαρά. Καλά, εντάξει τότε. Μα κοιτάξτε να τον στείλετε γρήγορα πίσω στο σχολείο του. Είναι λίγο σκανδαλιάρισμα, τον αγαπάμε. Εντάξει, γιατρέ μου. Τρελάθηκα και μιλάω στον εαυτό μου. Άντι, μπορείς να πας τώρα στο σχολείο σου και να δεις τον γιατρό. Μη φοβάσαι τίποτα. Θα είμαι κοντά σου σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, θα σε δούμε αργότερα.
Θα πρέπει να το εξετάσω κι εγώ όταν η ψάκι μου τα γυρίσει. Η φωνή του είναι χάλια. Τώρα κάτσε εσύ εδώ μέχρι να σε φωνάξω. Κάθομαι. Γεια σου, φίλε Άντι. Τι γίνεσαι, μπέμπι μου. Τι γίνεσαι, μπέμπι μου. Ήχο. Ήχο. Είδες κόλπο. Είναι ένα εγκαστρί. Ένας εγκαστρό. Ένας τέτοιος, τέλος πάντων. Ακούγεται τη φωνή του από την αποθήκη. Εγώ θα ήθελα να το πετάξω στην αποθήκη. Ω, Άντι, ο γιατρός θα σε δει αμέσως. Έρχομαι αμέσως. Αδερφή, πού είναι αυτό το παιδί, ο Άντι? Μα τι φασαρία είναι αυτή που ακούστηκε, ε? Hey, Jane, τι ωραία που μυρίζει, τι μαγείρεψες? Μανιτάρια φρικασέ, Κάρι. Γεια σου, Άντι. Ήρθες την ώρα για να δοκιμάσεις την καινούργια μου συνταγή. Θέλει λίγο βασιλικό ακόμα. Μα ναι, έχει δίκιο. Άντι, μην τρέχεις στις σκάλες. Άντι, άκουσες τι σου είπα. Έτε, έλα. Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. Μα δεν είμαι εδώ. Θέλω να πω πως δεν είμαι εγώ, καταλάβατε? Μη στεναχωριέσαι, κι εγώ το παθαίνω αυτό μερικές φορές. Όμως εγώ βρίσκομαι στον κάτω διάδρομο τώρα. Μη φοβάσαι, μικρέ, θα σε τραβήξουμε έξω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Μα σώσατε κυριολεκτικά τη ζωή. Δεν κάνει απολύτως τίποτα, φίλε. Τίποτα. Λοιπόν, μη φοβάσαι καθόλου, νεαρέ μου. Δεν θα πονέσεις διόλου. Εδώ είναι η τελευταία λέξη της ιατρικής τεχνολογίας. Μεγάλης ακρίβειας και αλάνθος στο μηχάνημα. Θα μας δείξει ό,τι χρειαζόμαστε να ξέρουμε για σένα. Εγώ δεν θα ήμουν τόσο σίγουρος. Ω, μα τι λέτε. Λοιπόν, αυτό το μηχάνημα μας δίνει μια συνοπτική εικόνα των σημαντικότερων λειτουργιών του οργανισμού σου. Για να ρίξουμε μια ματιά στην πίεσή σου. Δεν έχεις καθόλου πίεση. Α, τώρα μάλιστα. 10, 20, 50, 100, 200, 500. Φαίνεται πως πρέπει να έχουμε κάποια μικροβλάβησα κυκλώματα εδώ. Και τώρα, μια αχτυλογραφία! Δεν πρέπει να δούμε τίποτα την ελικοειδή κατασκευή των οστών που έχουμε εμείς οι Αριανοί. Λοιπόν, πάρε μια βαθιά ανάσα και κράτησέ την. Τι είναι, γιατρέ, τι βλέπετε? Τίποτα το ανησυχητικό, παλιομηχανήματα. Λοιπόν, Άντι, αγοράκι μου, τέντωσε το χεράκι σου! Τι θα κάνετε τώρα? Μόνο μια ηλεκτρονική καταμέτρηση κυττάρων. Θα δούμε τα λευκά σου και τα ερυθρά σου αιμοσφαίρια. Μάλιστα, από ερυθρά αιμοσφαίρια είμαστε φουλ. Από τον ερυθρό πλανήτη δεν ήρθαμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι τα ερυθρά σου αιμοσφαίρια. Τι χαμπάρια, μάγκα! Αδερφή, γρήγορα! Φώναξε να τεχνικό διορθώσει το μηχάνημα! Γρήγορα! Και με τον Άντι, τι θα γίνει? Τι θες να γίνει? Αυτό θα μας θάψει όλους!
Εγώ χρειάζομαι εξετάσεις τώρα. Μα γιατρέ, πού πηγαίνετε τώρα? Στο φαρμακείο. Πάω τα χάπια μου να πάρω. Τα χάπια μου. Σε ευχαριστώ πολύ, θεία Μάρτιν, που με έβγαλες από αυτή τη δύσκολη θέση. Μπρήκε κολλάμε τώρα. Πολύ έξυπνο. Πάντως, Άντι, το ρομπότ που έφτιαξες δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεγελάσει κανέναν μας. Φοβάμαι πως θα διαφωνήσω μαζί σου, Τιμ. Άντι, θα με πας στην καινούργια ταινία που παίζουν στο drive-in. Μα βέβαια. Παίζουν το τέρας που βγήκε από το βίντεο. Μια στιγμή. Ποιος από τους δυο σας. Ποιος από τους δυο σας είναι ο αληθινός Άντι επιτέλους? Αυτός εκεί. Δίσκος υπτάμενος κατέβηκε σαν ούφο και βγήκαν δύο εξωγήινοι με ένα σκύλο μπούφο. Μας ήρθαν απ' τον Άρη ένα πλανήτη μαγικό. Μονάχα ο Τίνκι και τι γνωρίζανε το μυστικό. Φίλοι απ' τον Άρη, δυο ναυαγοί πάνω στη γη. Απ' τον Άρη καινούργια αρχίζουνε ζωή. Καινούργια αρχίζουνε ζωή. Ναι, καινούργια αρχίζουνε ζωή. Ω, υπολόγισε την απόσταση από τη γη ως ένα πολύ πολύ μακρινό άστρο. Με συγχωρείτε. Για να δούμε, 32-93, κρατάμε 4, μας κάνει 6 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια, 1.985.000,2 μίλια. Τι μικρός που είναι ο κόσμος, συμφωνείτε? Κοιτάξτε, παιδιά, πρέπει να είναι ένα καινούργιο παιχνίδι με γκαζές ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι παιχνίδι με γκαζές, είναι το ηλιακό σύστημα. Να, ο ήλιος μας και αυτοί είναι οι πλανήτες. Αυτή εδώ είναι η γη. Ποιος είναι αυτός που μοιάζει με κεράσι? Α, δεν είναι κεράσι, έξυπνε. Είναι ένας πλανήτης που έχει βγάλει σπυράκια λόγω ηλαράς. Είναι ο Άρης και είναι κόκκινος γιατί το γρασίδι του είναι κόκκινο. Και εσύ που το ξέρεις αυτό, Άντι? Γιατί ο θείος ο Μάρτιν με έβαζε να το κουρεύω όλη την ώρα. Ώστε κούρευες λοιπόν το γρασίδι του Άρη, Ω, έλα Μπραντ, πάψε να γίνεσαι γελίος. Ποτέ σου δεν με είπες γελίο πριν έρθει αυτός εδώ πέρα. Ελάτε παιδιά, καθίστε στα θρανία σας. Παρά λίγο θα προδεινώσουν να πάλι. Είναι τυχερός που δεν τον έκανα να πάθει η Λαρά. Χαίρομαι τουλάχιστον που δεν έφτασε ως εκεί. Και να θέλα, δεν μπορούσα. Δεν ξέρω τι είναι η Λαρά. Σήμερα θα αρχίσουμε να μελετάμε το ηλιακό σύστημα και τα σώματα που αιωρούνται στο διάστημα. Ορίστε. Μα τι κάνεις εκεί? Πρέπει να γράψω μια έκθεση για το σχολείο με θέμα... Για μια απλή έκθεση του σχολείου, το να πετάς βιβλία προϋποθέτει άσκοπους κινδύνους. Εξάλλου τα βιβλία είναι αεροδυναμικός. Ασταθεί. Μα θείε Μάρτιν. Και ανεπαρκεί εντελώς για μια αξιοπρεπή απογείωση. Όπως και παρόμοια σώματα επίπεδου επιφανίας. Ενώ το σχήμα ενός σκηνού καυστήρα... μας δίνει κάτι το εντελώς διαφορετικό. Το ίδιο και ένας λαμπτήρας. Ή ακόμα και αυτό εδώ. Ακόμα και ο σκύλος μας, όκι ντόκι τέλος πάντων. Το να ξεπεράσεις το δυνατό τράβηγμα της γήινης βαρύτητας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες ως επιτοπλίστων αεροδυναμικής φύσεως. Εν τούτη, σχεδόν οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να πετάξει μέσω της ενεργοποίησης μιας απλής αριανής τεχνικής, η οποία φυσικά λέγεται... Τι γίνεται εκεί μέσα? Η οποία φυσικά λέγεται αυτοσυγκέντρωση. Μ' ακούει κανείς? Τι βασάρια γίνεται εκεί μέσα? Ο κύριος Μπρέναν. Όχι, ο Ατήλας ο Ούνος. Τι θα του πούμε τώρα? Κάτι θα σκεφτούμε. Μήπως γκρεμίζετε το σπίτι εσείς? Το αντίθετο, κύριο Μπρέναν. Αλλάζουμε τη διακόσμηση. Βάζουμε καινούργια ταπετσαρία. Και με τι διδολάτε, με γιο τρύπανο?
Όχι, μόνο που, πώς το λένε, έχει φωναχτά χρώματα. Έτσι εξηγείται. Κόφτε την πλάκα, έτσι! Άντε πάλι τα ίδια. Πρέπει να θυμηθώ να πάρω το βαρέλι από εδώ κάτω. Μα δεν καταλαβαίνω. Γιατί η δασκάλα σας έβαλε μια έκθεση για τα υπτάμενα βιβλία? Γιατί είναι εντελώς άσχετη ακόμα και στις πιο βασικές αρχές της αεροδυναμικής. Η έκθεση που μας έβαλε δεν είχε καμία σχέση με υπτάμενα βιβλία, αλλά με το πλανητικό μας σύστημα. Ναι, και εγώ ήθελα να πάρω το βιβλίο από το ράφι για να βρω πληροφορίες. Και γιατί δεν το έλεγες τόση ώρα? Προσπάθησα, μα ήσουν τόσο απασχολημένος κάνοντας πράγματα να πετάνε, σαν ένας από τους αδελφούς Ογκ. Τους αδελφούς Ογκ, ποιοι είναι αυτοί? Οι εφευρέτες του αεροπλάνου. Μα το αεροπλάνο το εφεύρανε η αδερφή Ράι. Στη γη είναι. Στον Άρη, όχι. Και ποιο είναι το θέμα σας? Πρέπει ο καθένας να διαλέξει από έναν πλανήτη και να γράψει γι' αυτόν. Το γάλα, είδε κανείς το γάλα? Θα το φέρω εγώ. Δεν χρειάζεται. Αυτή η έκθεση θα είναι παιχνιδάκι για σένα, Άντι. Φοβάμαι μήπως αποτύχω. Ανοησίες. Θα γράψεις ακριβώς πως είναι η ζωή στον Άρη. Τότε είναι που θα αποτύχω στα σίγουρα, θείε. Γι' αυτό διάλεξα τον Κρόνο. Ζήτω η αριανή αυτοσυγκέντρωση. Γιατί δεν διάλεξες τον Άρη για την έκθεσή σου? Δεν μπορούσα. Γιατί όχι? Όλοι στη γη πιστεύουν πως δεν υπάρχει ζωή στον Άρη. Κι αν διάλεγα τον Άρη και έλεγα την αλήθεια, θα με κορόιδευαν. Όμως αν έλεγες τη μισή αλήθεια? Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Δεν το επιτρέπει η συνείδηση ενός αριανού. Φοβάμαι πως τα έκανα πάλι μουσκεμα. Να ο Άντι. Εκείνο το πράγμα που βγαίνει από το κεφάλι. Ίσως αυτή τη φορά βρούμε μερικές αποδείξεις για να μας πιστέψουν. Αυτό εκεί το ραβδί πρέπει οπωσδήποτε να είναι μαγικό. Αν μπορούσαμε να το πάρουμε. Η μαϊμού. Το φαντάστηκα πως κάπου εδώ θα τριγύριζες. Δεν ξέρω πως το κάνατε αυτό στη μαϊμού μου, μα όταν το μάθω... Πιάσε το ραβδί και θα μάθεις. Πάρ' το μακριά μου, πάρ' το. Τι δηλώς που είναι, στοιχηματίζω πως διάλεξες την Αφροδίτη για την εκθεσή σου. Διάλεξα τον Κρόνο. Και εσύ τον Κρόνο? Μην μου πεις πως τον διάλεξες κι εσύ. Φαντάστηκα πως θα διάλεγες τον Άρη. Όμως τι να γράψει κανείς για ένα νεκρό πλανήτη? Όχι, τον Άρη διάλεξα. Μα τι λες? Τώρα το αποφάσισα. Φαντάζομαι την έκθεσή σου, πως ο Άρης έπαθε η Λαρά. Τώρα θα δεις ποιος θα πάθει η Λαρά. Μπραντ, δεν είναι ώρα να πηγαίνεις, άργησες. Ναι, πρέπει να εξασκηθώ στα γέλια που θα με πιάσουν όταν ο Άντι διαβάσει την έκθεσή του. Με τις πλατσιές θα τα διώξουνε. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Μα γιατί δεν μ' άφησες να του κολλήσω η Λαρά, ό,τι κι αν είναι αυτό. Δεν θα το έβρισκα για τόσο καλή ιδέα. Εξάλλου, αρκετό κακό έκανες μέχρι στιγμής. Κακό, δηλαδή? Έκανες τον Νόκια όρατο, δεν το βλέπεις? Νάτος, ολοκένουγιος. Θα πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός στο μέλλον. Μην ξεχνάς πως οι δυνάμεις σου δεν είναι αρκετά εξελιγμένες. Αρκετά εξελιγμένες για να κολλήσω τον Μπραντ η Λαρά. Οι Αριανοί δεν κερδίζουν τις μάχες τους κολλώντας τον κόσμο η Λαρά. Ο σωστός τρόπος για να βάλεις στη θέση του τον Μπραντ είναι να γράψεις την καλύτερη έκθεση στην τάξη σου. Κι εγώ αυτό σκοπεύω. Μα έχω ένα προαίσθημα πως κανείς δεν θα με πιστέψει. Και αυτό είναι το σχέδιο μιας τυπικής πόλης του Άρη που μας δείχνει την κατασκευή των κτηρίων. Άσε την πλάκα. Δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο τόσο μοντέρνες κατασκευές. Δεν είναι μοντέρνες. Η πολιτεία που σας δείχνω είναι 3 εκατομμυρίων ετών. Χα, υπερδυνάμεις. Και κόσμος που ζει εκατοντάδες χρόνια.
Και τώρα πόλης 3 εκατομμυρίων ετών. Άντι, έχεις απερίγραπτη φαντασία. Μα είναι αλήθεια. Σας το ορκίζομαι. Όσο αληθεύει ότι είμαι κι εγώ η Μπριτζίτ Μπαρντό. Δεν πάει να είσαι και η Μποντέρεκ. Σκασίλα μου. Σταμάτα αμέσως, Άντι, γιατί θα σε στείλω στο γυμνασιάρχη. Καλά, ας είναι και η Λιζ Τέιλορ. Εγώ πάντως για τον Άρη σας λέω αλήθεια. Καλά, γελάτε εσείς. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Αρκετά, Άντι. Πήγαινε στο γυμνασιάρχη. Και έτσι μου είπε να έρθω εδώ να σας δω, κύριε Μπρίτζες. Μα δεν έλεγα ψέματα για τον Άρη, σας τορκίζομαι. Α, ναι, δεν έλεγες ψέματα. Αποβάλλεσαι για 6 εβδομάδες. Μα δεν προλάβατε καν να μ' ακούσετε, κύριε Μπρίτζες. Ορίστε. Ω, μα φυσικά σε άκουσα, μου μιλούσες για το Στάρι. Όχι Στάρι, Άρη. Ναι, ναι, Άρη. Κύριε Μπρίτζες, κύριε Μπρίτζες, τι κάνουμε τώρα? Ο γυμνασιάρχης μας κοιμάται όρθιες. Αναρωτιέμαι τι να ονειρεύεται. Η ζωή είναι τόσο βαρετή. Αν μπορούσε να μου συμβεί κάτι συναρπαστικό. Ώστε σας αρέσουν και σας οι περιπέτειες. Καταπληκτικά. Πώς ξέρεις εσύ τι σκεφτόμουν? Ένα, διάβασα τη σκέψη σας. Διάβασες τη σκέψη μου? Εσύ κι αν δεν έχεις αρρωστημένη φαντασία. Αποβάλλεσαι. Μα κύριε Μπρίτζες. Τι θες να πεις, σε αποβάλλανε? Το μόνο που έκανα ήταν να τους πω την αλήθεια. Ίσως δεν έπρεπε να πεις στον κύριο Μπρίτζες πως διάβασες τη σκέψη του. Εξάλλου δεν είναι σωστό να διαβάζεις τις σκέψεις του Κοσμάκη. Δεν είναι ευγενικό. Και ο Τιμ συμφωνεί. Πώς το ξέρεις αυτό? Διάβασα τη σκέψη σου. Και με το σχολείο τι θα κάνω, ε? Θα το αναλάβω εγώ. Θα πάω και θα τα πω ένα χεράκι με τον κύριο Μπρίτζες. Κύριε Μπρίτζες. Τι σου έλεγα εγώ? Θα το κανονίσουμε. Το παλιό μου ηλεκτροπληκτικό κουδουνιστικό κόλπο, όπως ξέρεις, πετυχαίνει πάντα. Να. Να και μια φορά που το κόλπο δεν πέτυχε. Ονειρεύεται πάλι περιπέτειες. Αλήθεια, κύριε Μπρίτζες. Αυτό σκέφτεστε. Μα εσείς αξίζετε πολλά περισσότερα. Μα πώς εσείς... Διάβασα τις σκέψεις σας, φυσικά. Τι θες να πεις, απέβαλε και σένα, Μάρτιν? Αυτό δεν με πείραξε τόσο, όσο που μου είπε πως δεν μπορώ να πάω στην παιδική κατασκήνωση. Μα δεν μπορεί να σε αποβάλει, θείε Μάρτιν. Δεν είσαι καν γραμμένος στο σχολείο. Ίσως, αν του μιλούσα εγώ... Όχι, όχι. Δεν θα σε πιστέψει ούτε εσένα. Μπορεί να μην ξαναγυρίσω ποτέ στο σχολείο. Αχ, πόσο θα ήθελα να κολλήσω στον κύριο Μπρίτζες, Λαρά. Ντροπή, Άντι. Σου είπα πως... Για μια στιγμή... Αυτό είναι! Θα κολλήσετε τον κύριο Μπρίτζες, Λαρά. Όχι, κάτι καλύτερο. Τιμ, γιατί δεν τηλεφωνείς τον κύριο Μπρίτζες και να τον καλέσεις εδώ για φαγητό? Είσαι σίγουρος για το σχέδιό σου, θείε Μάρτιν? Μα φυσικά. Θα δώσουμε λίγη περιπέτεια στη ζωή του κυρίου Μπρίτζες και θα τον βγάλουμε από την πλήξη που τον δέρνει. Όμως τι θα γίνει άμα δει τις κεραίες σας? Δεν θα τις χρησιμοποιήσω. Ετοίμασα μια ολόκληρη σειρά από ειδικά εφέ τα οποία θα ενεργοποιηθούν με τον ήχο του κουδούνιου της εξώπορτας. Να, έφτασε κιόλας ο κύριος Μπρίτζες. Θα αρχίσουν τώρα τα ειδικά εφέ. Τιμ, φέρνεις μέσα τον κύριο Μπρίτζες, σε παρακαλώ. Πω, πλάκα θα έχουμε. Ένα αληθινό στοιχειωμένο σπίτι. Περάστε παρακαλώ, κύριε Μπρέναν. Σκέφτηκα να περάσω να σας δω χαρά και να σιγουρευτώ πως δεν γίνεται τίποτα αλόκοτο πάλι εδώ πέρα. Εδώ, Μπρέναν, δεν γίνεται ποτέ τίποτα το αλόκοτο. Χάρηκα πολύ και αντίο. Τίποτα. Τα παιδιά εδώ διασκεδάζουν. Σταμάτα τα εφέ του στοιχειωμένου σπιτιού. Αδύνατον. Δεν ξέρω πώς θα τα σταματήσω τώρα. Λοιπόν, ώρα για φαΐ, παιδιά. Καλή νύχτα. Ούτε φάντασμα δεν με διώχνει. Τώρα εμένα. Κατά φωνή που λένε.
Ένα, δύο, τρία. Κύριε Μπρίτζες, μάθατε τίποτα? Κι άλλο βαρετό παρτάκι έχουμε εδώ μέσα, ε? Λοιπόν, παιδιά, τι κάνουμε τώρα? Τίποτα δεν συναρπάζει τον κύριο Μπρίτζες. Θεέ μου, ποτέ δεν θα ξαναγυρίσω στο σχολείο μου. Πρέπει να υπάρχει μια λύση. Κύριε Μπρίτζες! Πώς να... ναι, αντί. Κύριε Μπρίτζες, θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Έλεγα ψέματα για τον Άρη, κύριε Μπρίτζες. Τα έβγαλα όλα από το μυαλό μου. Ναι. Άντι, θυμίσου την αριανή ηθική σου. Τώρα που σας είπα την αλήθεια, μπορώ να γυρίσω πίσω στο σχολείο μου? Ψέματα, μονάχα ψέματα. Και ο Άρης μου φάνηκε τόσο συναρπαστικός. Όχι, θεία Μάρτιν, όχι. Μα θεία Μάρτιν, δεν μπορείς να πάρεις τον κύριο Μπρίτζε στον Άρη. Ούτε εσύ δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Δεν θα τον πάω στα αλήθεια στον Άρη, αγαπητή μου. Θα χρησιμοποιήσω τη μεταφορά της σκέψης. Τη μεταφορά της σκέψης? Ναι, θα μεταφέρω νοητές εικόνες του Άρη μέσα στο μυαλό του. Θα έχει μια πραγματική εμπειρία της ζωής πάνω στον Άρη, χωρίς να φύγει από εδώ. Τι γίνεται τώρα? Έβγαλε τις κεραίες του. Να δω κι εγώ. Δεν βλέπω πουθενά κεραίες. Περίεργο, βλέπω. Ο Άρης. Είμαι στον Άρη. Είναι απίστευτο. Η πιο συναρπαστική στιγμή όλη τη ζωή μου. Α, να ένας αριανός πρέπει να μένει εδώ πέρα. Ονομάζομαι Μπρίτζες και είμαι ένας γήινος. Νομίζει πως μιλάει με έναν αριανό. Τι μαγικά αριανά θα κάνεις τώρα για να μιλήσει έναν λαμπατέρ? Δεν χρειάζονται μαγικά. Ένα απλό κόλπο. Είμαι εγκαστρίμηθος. Με λένε κυρία Βαζούρ. Καλώς ήρθατε στον Άρη, κύριε Μπρίτζες. Δηλαδή τώρα βλέπει πράγματα που θα έβλεπε πάνω στον Άρη? Όχι ακριβώς. Δεν έχουμε τέτοια ρεζιλίκια εκεί. Είμαστε σοβαρός πλανήτης. Εμάς δηλαδή δεν μας βλέπει. Όποιον χτυπήσει η ακτίνα της μετάβασης της σκέψης, βλέπει μονάχα ό,τι του βάζει στο μυαλό ο θείος Μάρτιν. Ενδιαφέρον. Είστε όπως ακριβώς φανταζόμουν, πως θα ήταν μια αριανή καλονή. Εσείς πάντως μοιάζετε με λαμπατέρ. Ένα τετράποδο. Πρέπει να είναι η γάτα σας σίγουρα. Είναι απίστευτο. Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκομαι. Ίσως σε πρόγραμμα πολιτιστικής αναδόμησης. Θα το βρω. Ποιος είναι πάλι? Καλύτερα να μην ανοίξουμε τώρα την πόρτα. Θα ανοίξω εγώ, μαντάμα Μπαζούρ. Περάστε παρακαλώ. Πω, πολύ αλόκοτος αριανός είστε του λόγου σας. Αριανός, τα δικά σου τα χάλια τα είδες? Αυτός δεν είναι αριανός. Αυτός είναι ο κύριος Μπρίτζες. Ούτε καν που με βλέπουν. Εσείς με βλέπετε? Και βέβαια. Εγώ να μη σε δω ποτέ στα μάτια μου. Ο κύριος Μπρίτζες και ο πατέρας σου έχουν... έχουν την αριανή γρήπη. Είναι σαν την ασιατική που λένε περίπου... Ναι, και όταν κολλήσεις την αριανή γρήπη νομίζεις πως βρίσκεσαι πάνω στον Άρη. Εγώ την πέρασα την ασιατική, μα δεν βρέθηκα στο Πεκίνο. Από εδώ να σας συστήσω την οικοδέσποινά μας, η μαντάμα Μπαζούρ, ο κύριος... Μπρέναν, καταγοητευμένος μαντάμα Μπαζούρ. Καλώς ήρθατε στον Άρη, κύριε Μπρέναν. Πολύ ψηλομύτα η μαντάμ, ούτε το χέρι της δεν έδωσε. Δεν είναι μαντάμ αυτό, μπαμπά, αλλά μπατέρ είναι. Σε λίγο θα μου πει πως το τραπέζι είναι μια γάτα. Ψιψιλούλα μου. Κάτι παράξενο συμβαίνει εδώ μέσα. Θα φωνάξω την αστυνομία. Αχ, Μάρτιν, νομίζω πως είναι ώρα να σταματήσεις την μεταβίβαση της σκέψεως. Λάθος για δύο λόγους. Πρώτον, θέλω να σιγουρευτώ πως ο Μπρίτζες ικανοποιήθηκε με την περιπέτεια που έζησε. Και ο δεύτερος λόγος? Ούτε αυτό ξέρω πως σταματάει.
Τώρα μάλιστα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τριγύρω, κύριε Μπρένα. Πολύ καλή ιδέα. Θα σας ξαναδούμε, μαντάμα Μπαζού. Πρέπει να τρως πιο πολύ μουρουνόλαδο. Η γούνα σου είναι λίγο σκληρή. Αυτό γιατί το έκανες πάλι. Στον Άρη όλος ο κόσμος πετάει. Και πιστεύουν αλήθεια πως βρίσκονται στον Άρη. Ξέρω, ξέρω, μικρέ, και πετούσανε στον αέρα κιόλας. Α, νομίζω πως τα μάτια μου κάνουνε πουλάκια. Και μένα, πάμε να φύγουμε από εδώ. Αρκετά κράτησε αυτό το αστείο. Κάντε στην άκρη όλοι σας. Α, βρίσκομαι. Κι εγώ επίσης. Μα πώς τα κατάφερες? Προσπάθησα απλώς να τους κάνω όρατος, μα μου βγήκε άλλο αποτέλεσμα. Ασφαλώς μου λείπει η εξάσκηση. Μόνο που ξεχάσατε κάτι. Πετάνε ακόμα στον αέρα. Πετάω, πετάω. Κι εγώ επίσης. Δευτέρα πρωί, τι υπέροχο πρωινό, ε! Βρήκατε και πάλι ενδιαφέρον στη ζωή σας, κύριε Μπρίτζας. Και γιατί όχι, η ζωή είναι το πιο συναρπαστικό πράγμα της ζωής μας. Ο Άντι μου μπορεί να γυρίσει στο σχολείο. Μα και βέβαια. Τώρα ξέρετε πως δεν έλεγα ψέματα. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπρίτζες? Αυτό που ξέρω είναι ότι τα όνειρα ενός μικρού παιδιού μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, αν πιστέψεις αυτά πάρα πολύ. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Με τη φαντασία, μα. Ναι. Με τη φαντασία μου πήγα κι εγώ στον Άρη. Θεέ μου, τι συναρπαστικός πλανήτης, μα και τη φαντασία έχω άτιμος, καλπάζουσα. Δίσκος υπτάμενος κατέβηκε σαν ούφο και βγήκαν δύο εξωγήινοι με ένα σκύλο μπούφο. Μας ήρθαν απ' τον Άρη ένα πλανήτη μαγικό. Μονάχα ο Τίνκι και τι γνωρίζανε το μυστικό. Φίλοι απ' τον Άρη, δυο ναυαγοί πάνω στη γη. Καινούργια αρχίζουνε ζωή. Καινούργια αρχίζουνε ζωή. Ναι, καινούργια αρχίζουνε ζωή. Ακούτε τον Διαπλανητικό Τουριστικό Οργανισμό. Σας παρουσιάσαμε μερικά από τα καλύτερα προγράμματα διακοπών για αυτή την εποχή. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον Άρη στο 8000. Αχ, αισθάνομαι την ανάγκη για αλλαγή. Μη με παρεξηγείτε, παιδιά. Η Γη είναι ένας όμορφος πλανήτης. Αλλά μένει πάντα ο ίδιος. Το χορτάρι είναι πάντα πράσινο. Ενώ στον Άρη είναι πορτοκαλί με βούλες. Δεν άκουσες το κουδούνι? Συγγνώμη, Κέτι, ξέρεις, στο μυαλό μου ταξίδευε 49 εκατομμύρια μίλια και βάλε. Τι? 49 εκατομμύρια μίλια μακριά? Ακριβώς, τόσο πολύ μακριά βρίσκεται το σπίτι μου. Α, κατάλαβα.
Σκέφτεσαι ακόμα τον Άρη, τον πλανήτη σου. Δυστυχώς. Ο Άρης είναι τόσο όμορφος αυτή την εποχή του χρόνου. Τα φύλλα των δέντρων μοβ και ψηλά στον ουρανό λάμπουν τα φεγγάρια που είναι δύο. Μάλιστα δύο. Hey, έχω μια ιδέα. Τι θα έλεγες να πάμε μέχρι το ζαχαροπλαστείο να σε κεράσω μια γρανίτα φράουλα? Αφού το ξέρεις πως οι γρανίτες είναι η μεγάλη μου αδυναμία. Ωραία! Αισθάνεσαι καλύτερα τώρα? Ω, ναι, καλύτερα. Αλλά εδώ όχι. Έλα λοιπόν, Άντι, πρέπει να ξεπεράσει αυτή την κρίση νοσταλγίας. Για χαρά, παιδιά! Ήρθε ο Μπραντ Μπρέναν. Γεια σου, Μπραντ. Όχι, σταμάτα σε παρακαλώ. Άντι, πρέπει να γυρίσουμε σπίτι. Με τι θα φύγετε σήμερα, παιδιά, με μαγικό χαλί, πετώντας? Όπως οι φακίριδες, στις Ινδίες, Μπραντ, σταμάτα τους υπενιγμούς σου. Εδώ, θείος Μάρτιν, καλώ τον Άντι στο αριανό τηλεπαθητικό κανάλι 23. Εσύ και η Κέτη γυρίστε στο σπίτι αμέσως. Θα κρυώσει το φαγητό σας. Εντάξει, θείε Μάρτιν. Τι είπες? Ω, ναι. Και από Μάρτι έλεγα καλοκαίρι. Γεια σου, φίλε. Φίλησέ μου το χιμπατζί σου. Μου κάνει και τον έξυπνο τύπος. Θα του δώσω εγώ ένα μαθηματάκι που θα το θυμάται. Έλα, ας τους ακολουθήσουμε. Όχι, τι έπαθες πάλι? Μην κοιτάξεις πίσω σου. Αυτός ο ενοχλητικός ο Μπραντ μας παρακολουθεί πάλι. Μα πότε θα βάλει μυαλό? Αυτός και ο πατέρας του το έχουν παραξηλώσει στα αλήθεια. Είσαι να κάνουμε μια φάρσα στον Μπραντ και το χιμπατζί του? Φάρσα? Τι φάρσα? Κάνε υπομονή και θα δεις. Πρόσεξε. Τώρα θα γελάσουμε. Είδες, αυτά παθαίνουν για να ακούω τις ιδέες σου. Άντι, πρέπει να γυρίσουμε σπίτι, η ώρα πέρασε. Κάθονται και τα λένε. Θα κάτσουμε κι εμείς εδώ και θα τους περιμένουμε. Μα... Δεν θέλω, μάκε μου. Σας είπαμε να γυρίσετε σπίτι εδώ και μια ώρα. Γιατί η Μαρία δεν έχει χαρτσιλίκι για μια εβδομάδα. Θεέ μου, τι αδικία. Ερχόμαστε σπίτι λίγο καθυστερημένοι και νομίζω πως διαπράξαμε το έγκλημα του αιώνα. Διαβάζετε τα μαθήματά σας, παιδιά. Ναι, θείε Μάρτιν. Δεν βλέπετε τηλεόραση? Όχι, θείε Τιμ. Εμπρός. Εδώ ένα συντέχνης Detective Brennan. Η ώρα είναι 9 το βράδυ. Συνεχίζω να παρακολουθώ τους ύποπτους. Περιμένω από στιγμή σε στιγμή να πιάσω στα πράσα τον Μάρτιν και την αλόκοτη παρέα του που όλοι αυτοί... Λόρελάι, στο έχω πει από μια έως ένα εκατομμύριο φορές να μην έρχεσαι σαν φάντασμα από πίσω μου και με τρομάζεις. Δεν στο έχω πει. Με συγχωρείς, γλυκούλη μου. Και μη με ξαναπείς, γλυκούλη. Καλά παραδίνομαι.
Τι θέλεις? Σου έφτιαξε κάτι να φας. Μια νόστιμη μιλόπιτα. Μιλόπιτα? Τόσο μεγάλη? Για να έχεις να τρως και αύριο, γλυκούλη. Έχεις σκοπό να με τραλάνεις? Δεν νομίζω, γλυκούλη μου. Μια στιγμή. Δεν έβαλε ζάχαρη εδώ μέσα, ε? Ω, ζάχαρη. Και έλεγα τι ξέχασα. Αν είσαστε παντρεμένοι, θα με νιώσετε. Πόσο βαριέμαι. Ναι. Αχ, και τι, πόσο θα ήθελα να σου γνωρίσω τον Άρη. Θα ξετρελαινόσουν. Ο κόσμος είναι τόσο μικρός. Κι αν ο θείος Μάρτιν επισκευάσει ποτέ το διαστημόπλοιό σας. Δεν βλέπω να διαβάζετε τα μαθήματά σας εσείς οι δύο και θα θυμώσω. Θα πάω κάτω στον καράζ για να κάνω τις τελικές δοκιμές στο διαστημόπλοιό μας. Ελπίζω να μην επωφεληθείτε της απουσίας μου για να επιδοθείτε σε κατανόμαστο χουζούρι. Ξέρεις τι θα ήθελα να κάνω? Θα ήθελα να μπω ξανά στο διαστημόπλοιό μας, να φύγω για τον Άρη και να μην ξαναγυρίσω ποτέ. Κι εγώ θα ήθελα να έρθω για πάντα μαζί σου. Τιμ, θα είμαι κάτω στον καράζ αν με χρειαστείς. Ο ύποπτος πλησιάζει τον καράζ. Συμπεριφέρεται σαν ένοχος άκρος εσχάτης προδοσίας. Πω πω, ωραία που τα λες, μπαμπά. Πώς είπατε? Ω, μια στιγμή να τον φωνάξω. Γλυκούλη μου! Τηλέφωνο! Πρόσεξε καλά, εσύ είσαι εξουσιοδοτό να κρατήσεις τους ύποπτους υπό παρακολούθηση. Βοήθησε με από τώρα. Ποιος σου είπε να κλείσεις τα παντζούρια, ε? Μα εγώ δεν ήξερα. Καλά, καλά. Βγάλε με τώρα από εδώ πέρα. Μπορείτε να περιμένετε μια στιγμή, παρακαλώ. Είναι λίγο μπλεγμένος αυτή τη στιγμή. Ω, δεν πειράζει. Πέστε του να μου τηλεφωνήσει εκείνος αύριο. Χαίρετε. Μπαμπάκα, κοίταξε, μπαμπά! Μπαμπάκα, κοίταξε! Ω, τι αφηρημένη που είμαι, ξέχασα να ανοίξω τα παντζούρια. Μπαμπά, κοίταξε εκεί πέρα, ένα διαστημόπλοιο. Ένα διαστημόπλοιο. Πού, Πετούσε. Θα σου πω εγώ τι πετούσε. Τα μυαλά σου πετούσαν πάνω από το κεφάλι σου. Μα, εγώ ξέρεις. Ωραία. Το διαστημόπλοιο θα είναι έτοιμο να πετάξει μόλις τελειοποιήσω το καινούριο τηλεπαθητικό σύστημα οδήγησης. Συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ για το ωραίο φινάλε που έδωσε στο άρθρο μου, κύριε Μάρτιν. Είναι τέλειο. Μα φυσικά. Μη είπεις όμως τα παιδιά τίποτα. Μπορεί να με κοροϊδεύουν λίγο, καταλαβαίνεις, και εγώ δεν θα ήθελα να... Μα σου ορκίζομαι, μπαμπάκα, το είδα. Υπάρχει ένα διαστημόπλοιο μέσα στον καράζ και τον καράζ πετούσε στον αέρα. Είναι κλειδωμένο. Πρέπει να το κάνω να σηκωθεί. Γρήγορα! Πέρασε από κάτω! Παπά, κοίταξε! Σηκώθηκε! Μα δεν καταλαβαίνω, τώρα μόλις... Δηλαδή... Έλα, ησύχασε, γιώκα μου, κάτι θα σε πείραξε. Το παθαίνει συχνά αυτό. Ένα συντέχνης detective Brennan αποσύρεται λόγω περασμένης ώρας. Έχει πάει κιόλας 9:30. Να δούμε και καμιά κασέτα στο βίντεο σαν άνθρωποι, ε!
Φύγε από εδώ, εκεί δεν έχει χώρο για σένα. Άντι, αυτό που κάνουμε είναι σωστό. Μην ανησυχείς, θα περάσουμε υπέροχα. Άντι, άλλαξα γνώμη, δεν θέλω να φύγω. Α, είσαι σίγουρη γι' αυτό. Εάν δεν θέλεις να πάμε πουθενά, ούτε κι εγώ το θέλω, να το ξέρεις. Ας ανοίξουμε λοιπόν σιγά σιγά την πόρτα. Αχ, πρέπει να πάτησα λάθος κουμπί. Καλύτερα να φωνάξω το θείο Μάρτιν. Θεία Μάρτιν! Με φώναξες. Το διαστημόπλοιο απογειώθηκε. Το ξέρω, Τιμ, το ξέρω. Ω, θεοί του Άρη, αυτά τα παιδιά θα με γεράσουνε πριν της ώρας μου. Τα παιδιά, δηλαδή ο Άντι και η Κέτη, στο διαστημόπλοιο. Για όνομα του Θεού, θεία Μάρτιν, μην κοιτάς έτσι απαθής. Κάνε κάτι, κάνε κάτι, κάνε, κάνε. Γρήγορα, κάνε κάτι! Να, νομίζω πως τώρα πια το ελέγχω. Κοίταξε από το φινιστρίνι να δεις πού βρισκόμαστε. Ω, Άντι, κοίταξε! Ωχ, περάσαμε το μαγνητικό πεδίο βαρύτητας της γης. Λυπάμαι, Κέτι, δεν γίνεται τίποτα. Ο θείος Μάρτιν είχε βάλει αυτόματη προγραμματισμένη πτήση. Δηλαδή? Πηγαίνουμε κατευθείαν για τον Άρη. Τι, Μάρτιν, κάνε κάτι πριν να είναι πολύ αργά. Κάνε κάτι, κάνε κάτι! Βλέπω ένα Λούνα Πάρκ, ε! Ό,τι χρειάζεται! Πω, πω! Ώστε αυτός είναι ο Άρης! Λίγο έρημος φαίνεται. Ποιος ξέρει, μπορεί να βλέπουν τηλεόραση. Ποιο μέρος του Άρη είναι αυτό? Να, ποιο μέρος, να σου πω. Θα πρέπει να είναι η έρημη πόλη. Μπα, και γιατί τη λένε έρημη? Να, γιατί δεν περνάει σχεδόν κανείς από εδώ πέρα. Α, μάλιστα. Τι συμβαίνει? Ξέρεις, είναι ένα ειδικό πεζοδρόμιο που έχουμε εμείς για να μην χαλάμε τα παπούτσια μας. Βλέπεις, Κέτι, ο Άρης είναι ένας πλανήτης γεμάτος από εκπλήξεις. Σε ένα υπόγειο αριανό ποτάμι, ναι. Ναι, αλλά έγινε τα σαργόνια που μόλις περάσαμε, ναι. Ίσως είναι κάποιο καινούριο σήμα της τροχέας. Άντι, μπορεί ο Άρης να είναι η πατρίδα σου, μα δεν μου αρέσει καθόλου. Περίμενε λίγο να συναντήσουμε κανένα ντόπιο. Είναι πολύ φιλόξενη η Αριανή, θα δεις, θα δεις. Αντί τι σου, οι Αριανοί ήταν αυτοί, Δεν ήταν Αριανοί. Μάλλον τουρίστες θα ήταν από τον Ερμή ή από την Αφροδίτη. Ποιος είναι αυτός? Γεια σας, είμαι ο Μπόζο Κλόουν. Μη φεύγετε, ελάτε να διασκεδάσουμε. Κέτι, γρήγορα! Η μόνη λύση είναι να γυρίσουμε πάλι πίσω, στο διαστημόπλιο! Ελάτε! Για όνομα του Θεού, θεία Μάρτιν, κάνε κάτι για να βοηθήσεις τα παιδιά! Καλό, αριανό διαστημόπλιο, χιζήτα 101. Με ακούτε από το χιζήτα 101, εμπρός! Αχ, είναι ο θείος Μάρτιν! Είναι δυνατόν, δεν πιστεύω στα μάτια μου! Αχα! Ο Άντι και η Κέτι.
Τι γυρεύετε στο διαστημόπλοιό μου? Λοιπόν, εμπρός, περιμένω μια εξήγηση. Ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη ιστορία, θεία Μάρτιν. Μόλις γυρίσουμε πάλι στη γη, θα στα εξηγήσω όλα. Αν γυρίσετε σόι και αυλαβείς. Αχ, βοήθεια! Θεία Μάρτιν! Σε αυτή την κατάσταση. Δεν ήξερα πως είχατε και τέρατα στον Άρη. Μήπως εγώ το ήξερα. Δεν ήξερα πως ο Άρης μοιάζει με Λούνα Πάρκ. Ούτε κι εγώ το ήξερα. Λοιπόν, Τιμ, νομίζω πως το μάθανε πια το μάθημά τους. Οι Ινδιάνοι πάνε στον Άρη. Άντι, γυρίσαμε σπίτι. Κοίταξε που άρχισα να τη συμπαθώ τη γη. Περιτώ φυσικά να σας πω ότι μετά τις αταξίες που κάνατε το χαρτζιλίκι και οι βόλτες κομμένα επαόριστον. Ήταν καλή ιδέα σου, Τιμ, να φέρουμε το διαστημόπλοιο εδώ πέρα. Ευτυχώς που δεν έπατε καμιά μεγάλη ζημιά. Μα έπρεπε να μου το είχες πει ότι το είχες συνέχεια υπό τον έλεγχό σου. Τι, θα άφηνα το διαστημόπλοιό μου ανεξέλεκτο? Ανοίξτε μου γρήγορα την πόρτα. Αυτή τη φορά σας τσάκωσα, πουλάκια μου. Νομίζετε πως δεν ξέρω που κρύβεται το διαστημόπλοιό σας? Στην άκρη να περάσω. Άι, το πήρα απόφαση. Πρέπει να πάω για διακοπές, βέβαια. Έτσι ο Άντι κατάλαβε επιτέλους πως η ευτυχία μπορεί να βρίσκεται και μπροστά στη μύτη σου. Φτάνει να αληθωρήσεις για να τη δεις. Αχ, πόσο θα ήθελα να πάω κι εγώ διακοπές. Έτσι τέλειωσε και το απόψινό διαγαλαξιακό αριανό τουριστικό μας πρόγραμμα. Και τώρα μια πρόταση για τους αιώνια ανικανοποιητούς. Διασκεδάστε στο πιο αστείο Λούνα Πάρκ του γαλαξία, τον πλανήτη Γη.